Ναι, το δικαίωμα του να επιθυμεί κάποιος να τεθεί στην κρίση της κοινωνίας, της δραμηνής κοινωνίας, είναι δικό του, είναι αναφέρετο δικαίωμα. Είναι προσωπικό ζήτημα. Τώρα, επειδή αναφέρεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες διαδικασίες, συμμετείχε και ο συγκεκριμένος σε αυτές τις διαδικασίες για την ανάδειξη του υποψηφίου. Το λέω αυτό διότι η διαίρεση του χώρου μας, που πάρα πολύ έχει ακουστεί και έχουμε ταλαιπωρηθεί όλοι, και περισσότερο έχουμε ταλαιπωρήσει τον δικό μας κόσμο, τον κόσμο δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, με την εισαγωγικά επικαλούμενη από όλους ενότητα, αλλά ποτέ δεν την είδα στην πράξη, δυστυχώς είναι ένα ζήτημα, και μάλιστα αυτοί πάρα πολλές φορές που την επικαλέστηκαν ή βρέθηκαν εκτεθειμένοι από τη μη ύπαρξη της ενότητας, όταν ήρθε η ίδια η ώρα για αυτούς, κάναν το αντίθετο από αυτό που δημόσια λέγαν. Δεν κράτησαν την ενότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί, όπως είπα, αρχικός δικαίωμα του καθενός. Ο ίδιος αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Καλό θα ήταν, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αν και αυτά τα πράγματα τώρα είναι δεύτερα, προέχει το συμφέρον του τόπου, αλλά από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι δυστυχώς, όχι μόνο εντός της χώρας στην Ελλάδα, αλλά και εκτός, βλέπουμε και σε άλλες χώρες, πάντα επισέρχεται και στην αυτοδιοίκηση, επισέρχονται και τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, διότι εκεί διαμορφώνονται καταστάσεις, υπάρχουν διεργασίες. Άρα πάντα δίνει υπάρχει και το κομματικό παρόν. Επειδή μιλήσατε για στέλεχος εν προκειμένου και για τον νυν πλέον υποψήφιο δήμαρχο, δεν ξέρω πόσοι άλλοι θα είναι. Νομίζω ότι στην ουσία αυτόν δεν βοηθάει. Υπήρξε μια πρόσκληση από πλευράς του κυρίου Παπαμανουήλ, έτσι ώστε να μπουν σε μια διαδικασία και κοινά να υπάρχει μια εκλογή, ανάδειξη του όποιου υποψηφίου. Νομίζω αυτό ήταν πιο έντιμο και πιο καθαρό. Να αποφασίσει η κοινωνία ποιον, εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχουν τόσες υποψηφιότητες και επιθυμίες, μέσα από αυτή την συλλογική διαδικασία. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ο καθένας κρίνεται και η κοινωνία μας κρίνει. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι ο ένας με τον άλλον, άρα ο καθένας θα πάρει αυτό που του ανήκει. Απλά, θα έλεγα εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός στο νομό και ο μόνος, οφείλω να σημειώσω ότι αυτό δεν βοηθάει την παράταξη, γιατί μιλήσατε για στέλεχος. Διότι αν θα πάμε διηρημένοι, να το πω τώρα έτσι, το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο. Άλλωστε, σύμβουλος του νυν δημάρχου της Δράμας αναφέρθηκε και δημόσια, με την αναφορά ότι είχαμε μια δυσκολία να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα, να προετοιμαστούμε για τις εκλογές αυτές που θα έρθουν. Τώρα, αν δεν χρειάζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, πάμε χωρίς αντίπαλο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, επικαλούνται ή θα επικαλεστούν ότι ανήκουν σε ένα χώρο, αυτά προηγούμενα θα πρέπει να τα ζυμώσουν αν θέλουν να έχουν ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να υπάρξει ψωμί, όχι με την έννοια αυτού που μέχρι σήμερα είδαμε για ίδια ωφέλη, αλλά για το κοινό καλό. Πάρα πολλοί επικαλούνται το κοινό καλό, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι αυτό απέχει πολύ.